Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε στο δεύτερο βίντεο της σειράς. Σήμερα θα ήθελα να ξεκινήσω μιλώντας σας για την κλίμακα, για τις βαθμίδες της κλίμακας, για το σχηματισμό του dominant ακόρντου, του ακόρντου δεσπόζου σας πάνω από την πέμπτη βαθμίδα της κλίμακας και για την αρμονική κίνηση ή αλλιώς τη λύση 5-1. Στις οθόνες σας βλέπετε τη φυσική ματζόρε κλίμακα, από ντο σε ντο. Πάνω από την κάθε νότα της κλίμακας μπορούμε να ρυθμίσουμε τις βαθμίδες, τα σκαλοπάτια της που μας οδηγούν από τη μία οκτάβα στην επόμενη οκτάβα. Βλέπετε ότι πάνω από την πέμπτη βαθμίδα της κλίμακας, εάν τοποθετήσουμε σε διαστήματα τρίτης τις νότες της κλίμακας, δηλαδή σολ, σι, Σι, ρε, ρε, φα, δημιουργείται ένα ακόρντο δεσπόζου σας, ένα dominant ακόρντο, το οποίο καθορίζει και την περιοχή μεγάλης έντασης της κλίμακας. Αυτό το dominant ακόρντο είναι τετράφωνο, έχει τέσσερις νότες, σολ, σι, ρε, φα, και μέσα του εμπεριέχει ένα τρίτονα, από το σι στο φα. Υπενθυμίζω ότι τρίτονας είναι η απόσταση μεταξύ των άκρων ενός διαστήματος, η οποία αποτελείται από τρεις τόνους. Η ένταση που δημιουργείται πάνω από την πέμπτη βαθμίδα της κλίμακας και τον dominant ακόρντο οφείλεται ακριβώς στην ύπαρξη αυτού του τρίτονα και η αρμονική κίνηση, η αρμονική λύση 5-1 είναι ουσιαστικά το πέρασμα από την πέμπτη βαθμίδα της κλίμακας στην πρώτη βαθμίδα της κλίμακας, από την περιοχή υψηλής έντασης στην περιοχή ηρεμίας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω του σπασίματος, μέσω της λύσης του τριτόνου. Μπορούμε να δούμε τις νότες, την κίνηση που κάνουν οι νότες από την πέμπτη βαθμίδα στην πρώτη και να παρατηρήσουμε ότι εκεί όπου υπήρχε ένα διάστημα πέμπτης ελαττωμένης από την τρίτη έως την έβδομη βαθμίδα του ακόρντου της δεσπόζου σας, καθώς κινούμαστε προς την πρώτη βαθμίδα, στον ντο ματζόρε, αυτό το διάστημα μεταβάλλεται σε ένα διάστημα πέμπτης καθαρής, αυτή τη φορά από το ντο που είναι η τονική μέχρι το σολ που είναι η πέμπτη βαθμίδα του ακόρντου. Στη συνέχεια έχω ετοιμάσει για σας, με τη βοήθεια διαγραμμάτων και φωτογραφιών, κάποιες βασικές θέσεις dominant ακόρντων στην κιθάρα. Εννοείται ότι δεν είναι οι μόνες, υπάρχουν πολύ περισσότερες, αλλά είναι καλό να μάθετε αυτές για αρχή. Οι θέσεις αυτές είναι μεταφερόμενες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε dominant ακόρντο, αρκεί να αλλάξουμε την νότα της τονικής. Στην προκειμένη περίπτωση είναι για το ακόρντο sol dominant.